Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, σε μια συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Ευγενίδη, τον δημοσιογράφο, για την πολιτική προστασία, τα σχέδιά της. Ευχαριστούμε και τους δύο που είναι μαζί. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ευγενίδη, ο οποίος θα συντονίσει και τον Υπουργό. Τους έχουμε στην... Χαρά μας που σας έχουμε μαζί. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Ευγενίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συντονίσω μια συζήτηση με τον Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη. Κύριε Στυλιανίδη, καλησπέρα. Θα ήθελα να βρισκόμασταν υπό κανονικές συνθήκες διαζώσεις, αλλά εγώ είμαι στο γραφείο μου στο ΣΤΑΡ, εσείς είστε στο γραφείο σας στην πολιτική προστασία και συζητάμε σήμερα υπό το φως και της συμφωνίας στην Γλασκόβη πριν από μερικές εβδομάδες της COP26, που θα παίξει έναν θεμελιώδη ρόλο το επόμενο διάστημα στις εξελίξεις γύρω από την κλιματική κρίση. Εγώ θα ήθελα, ξεκινώντας, να ρωτήσω, για να βάλουμε τη συζήτησή μας σε ράγες, τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί και την κυβέρνηση και εσάς να βάλετε την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση, τη διαχείριση κλιματικής κρίσης, στο ίδιο πλαίσιο? Εγώ να ευχαριστήσω εκ μέρους μου τους οργανωτές για την ευκαιρία που μου δίνουν, κύριε Ευγενίδη, να συνομιλήσω μαζί σας αυτές τις βασικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, που δεν είναι απλώς προκλήσεις συνηθισμένες, αλλά είναι προκλήσεις που αναφέρονται ακόμα και στην επιβίωση του πλανήτη, όπως μας προειδοποιούν εξαιρετικοί επιστήμονες ανά τον κόσμο. Εξ αρχής θέσατε το δάχτυλο επί τον τύπο τον ήλιο. Είναι γεγονός ότι η δημιουργία του Υπουργείου με την απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει μια μεγάλη συζήτηση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και σε παγκόσμιο. Και ήμουν μάρτυρας δύο συγκεκριμένων γεγονότων που αποδεικνύει ότι η δημιουργία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα δημιούργησε μια συζήτηση από τους βασικούς παίχτες αυτού του χώρου, η οποία η συζήτηση είναι όντως πρωτοποριακή και πολύ γόνιμη. Όταν είμαστε με τον Πρωθυπουργό στην Γλασκόβη και συμμετείχε ο Πρωθυπουργός και εμείς στην COP26, πάρα πολλοί διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και αρχηγοί κρατών και άλλοι υπουργοί που ασχολούνται με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής ήθελαν και συζήτησαν και με τον Πρωθυπουργό και με μένα και τον κύριο Σκρέκα ακριβώς τη δημιουργία αυτού του Υπουργείου. Ήθελαν ακριβώς να δουν το σκεφτικό πίσω από αυτή την σύνδεση πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Επίσης, περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Πορτογαλία σε ένα διεθνές φόρουμ για Disaster Risk Management, όπου και εκεί όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται σε αυτό το πεδίο συζητούσαμε και ήθελαν πάρα πολλές ερωτήσεις και με μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς πώς αυτό το Υπουργείο στείνεται και ποια θα είναι τα αποτελέσματα επί του εδάφους, που είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Εξηγήσαμε και ήταν πολύ θετική ανταπόκριση και στην Γλασκόβη και στο Πόρτο ότι τα παραδοσιακά, ας τα πούμε έτσι σε εισαγωγικά, Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας πολύ σωστά ασχολούνται το πώς θα φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα ασχολούμενα με το ανθρακικό αποτύπωμα και την επιβάρηση λόγω του άνθρακου. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος ασχολείται με όλα όσα ξέρουμε για το περιβάλλον, ασχολείται και με θέματα πρόληψης και προετοιμασίας ετοιμότητας και ανθεκτικότητας σε ό,τι αφορά τα δάση, αλλά σε ό,τι αφορά την σύνδεση της διαχείρισης του κινδύνου, εδώ βλέπουμε πολιτική προστασία, και των τριών σημαντικών και σημαντικών λέξεων, πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, ανθεκτικότητα, η διεθνής ορολογία είναι στα αγγλικά prevention, preparedness and resilience. Αυτή η διασύνδεση, η οποία έχει αποδειχθεί σε όλες αυτές τις κρίσεις, όχι μόνο των φυσικών καταστροφών, αλλά ακόμη και τώρα στην πανδημία, αποδεικνύει ότι χρειάζεται μια νέα δομή η οποία μπορεί να χειριστεί και όντως να θέσει τα θέματα του prevention,
του preparedness και του resilience σε σύνδεση με την κρίσιμη στιγμή της διαχείρισης του κινδύνου. Υπήρχε και υπάρχει ένα έλλειμμα εάν δεν υπάρχουν ανάλογες δομές. Παραδείγματος χάρη, μια γειτονική μας χώρα, η Ιταλία, έχει αυτή τη δομή στα πλαίσια του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Ακριβώς για να υπάρχει απελευθέρωση των αποφάσεων και οριζόντιου συντονισμού στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα, με τα δεδομένα που έχει, τα νομικά, τα συνταγματικά, την παράδοση που έχει στα Υπουργεία, έκρινε ότι αυτό το συντονιστικό Υπουργείο που θα διαχειριστεί και την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, τη διαχείριση του κινδύνου, θα είναι ένα νέο Υπουργείο το οποίο θα έχει το συντονισμό και θα είναι σε αλληλοσυμπληρωματικότητα με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αυτό είναι που να το εξηγήσω και πρακτικά, αν θέλετε, πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Αυτό, να το δούμε αυτό. Απλώς υπάρχει ένα ζήτημα στη χώρα αυτή. Στη χώρα αυτή δημιουργούμε ως επιτοπλίστων δομές και μπορεί να είμαστε και μπροστά από την εποχή μας στο σκέλος της δημιουργίας δομών. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε για αυτούς τους άξονες, τους θεμελιώδεις της πρόληψης, της προετοιμασίας, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας εν τέλει. Διότι αυτό το οποίο φαίνεται, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα φυσικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο έντονα, όλο και πιο ευμετάβλητα, μην πω απρόβλεπτα σε αρκετές περιπτώσεις. Έχετε απολύτω δίκιο. Εάν αυτό το Υπουργείο στην διαδρομή του, τώρα έχει 2-2,5 μήνες μόνο, δεν καταφέρει όντως να λειτουργήσει ως το Υπουργείο της Πρόληψης, της Προετοιμασίας Ετοιμότητας και να χτίσει ανθεκτικότητα μέσα από το συντονισμό διαφόρων φορέων και εμπλεκομένων μερών, θα αποτύχει, να το πω έτσι ομά. Λοιπόν, όμως η στήριξη από τον Πρωθυπουργό είναι πολύ μεγάλη, η συνεργασία με τα υπόλοιπα Υπουργεία είναι εξαιρετική, ο νέος κλιματικός νόμος που είναι σε διαβούλευση τώρα, δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να είναι το Υπουργείο που θα υποδέχεται όλα τα νέα νομοσχέδια που θα κατατίθενται στη Βουλή για να εξετάζεται και να ελέγχεται εάν είναι σύμφωνα με τις επιπτώσεις και το τι συμβαίνει στην κλιματική αλλαγή, που είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο αυτό. Γι' αυτό θα χρειαστούμε μια πλειάδα όχι μόνο νομικών, αλλά διαφόρων άλλων ειδικοτήτων επιστημόνων που θα συνεπικουρούν αυτό το μεγάλο έργο. Την ίδια στιγμή υπάρχει ευτυχώς ήδη μια απόφαση του ΚΙΣΕΑ για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας στην κατεύθυνση της πρόληψης, προετοιμασίας, ετοιμότητας και ανθεκτικότητας 1,5 και περισσότερο δις, που κατά βάση προέρχεται από ευρωπαϊκά ταμεία, όπου δεν θα αγοράσουμε μόνο ένα αέρια μέσα για να ενισχύσουμε όντως το γερασμένο μας στόλο που ασχολείται με την πυρόσβεση. Δεν θα αγοράσουμε μόνο αυτοκίνητα πυροσβεστικά και άλλα τέτοια που θα μας βοηθήσουν στην αναβάθμιση της δυνατότητας του πυροσβεστικού σώματος, αλλά θα αγοραστούν και πολύ καινούργια τεχνολογικά μέσα που έχουν σχέση με το Early Warning System, την έγκαιρη προειδοποίηση, έχουν σχέση με νέα συστήματα όχι μόνο προειδοποίησης αλλά και αξιολόγησης του κινδύνου την κρίσιμη στιγμή και από πριν. Θα αγοραστούν επίσης πληροφοριακά συστήματα, θα στηθεί ένα συντονιστικό κέντρο διαχείρισης πολύ σύγχρονο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, αυτό που είπατε πριν, ότι τα φαινόμενα τα φυσικά έχουν ενταθεί τόσο πολύ που δεν υπάρχει περίπτωση, εάν δεν κάνεις πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, να μειώσεις τις επιπτώσεις του σκληρού φυσικού φαινομένου, της πλημμύρας, της φωτιάς. Και είχαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του καλοκαίρι, όπου οι mega fires, οι λεγόμενες, έδειξαν ότι με τον παραδοσιακό τρόπο δεν σβήνουν. Όταν έχεις ένα θερμικό φαινόμενο, κύριε Ευγενίδη, που συνέβηκε έξω από την Αττική, όπου η θερμοκρασία λόγω του θερμικού φαινομένου έφτασε σε 600 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπάρχει τρόπος να σβηστεί αυτή η πυρκαγιά με τα μέσα. Που σημαίνει πρέπει να προλάβεις να μην φτάσεις στους 600 βαθμούς. Για να προλάβεις όμως χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά πράγματα που θα σε τα υποδείξει η επιστήμη και τα καινούργια τεχνολογικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει
πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα. Επιτρέψτε μου πάντως. Το είπα αυτό για να δείξω ακριβώς αυτό, να δείξω σε ένα συγκεκριμένο γεγονός που έζησε όλη η Ελλάδα και να ξέρει ότι εάν δεν γίνει αυτό που λέμε μέσω του νέου Υπουργείου, θα βλέπουμε συχνότερα τέτοιες μεγαφάγες και θα βλέπουμε απλώς τη φωτιά να επεκτείνεται και να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα της. Έχετε αναφερθεί πάντως σε ένα θεμελιώδες κομμάτι και της COP26 που είναι το φρένο στην αποψήλωση των δασών έως το 2030, αυτός ο φιλόδοξος στόχος που είναι, ας πούμε, το βασικό προϊόν της παγκόσμιας κοινότητας από αυτή την συμφωνία. Και μιας και συζητάμε για τα δάση μας, διότι η Ελλάδα έχει υποστεί μια μαζική αποψήλωση δασών, τόσο με mega fires όσο και με πυρκαγιές μικρότερης εμβέλειας. Δηλαδή η πυρκαγιά στο Μάτι ήταν μεν πολύ νεκρή, αλλά ήταν μικρότερης εμβέλειας στον γεωγραφικό χώρο. Το ερώτημα λοιπόν είναι εν όψη του ερχόμενου καλοκαιριού και με δεδομένο ότι δεν έχει προλάβει να αναπληρωθεί δάσος στις περιοχές οι οποίες έχουν καεί αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο σχεδιασμός μας? Ο σχεδιασμός για την επόμενη αντιπυρική περίοδο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα μαζί με όλο το επιτελείο, τον Υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαγεωργίου και την πυροσβεστική. Έχουμε ήδη σχεδιάσει ενίσχυση των εναέριων μέσων σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, γιατί ήταν παραδεκτό ότι υπήρχαν ελλείψεις και λόγω του γερασμένου στόλου. Μπορώ να σας αναπτύξω με λεπτομέρεια που θα επικεντρωθεί η ενίσχυση. Επίσης, θα ξεκινήσουμε από νωρίς το χειμώνα να αυξήσουμε τις αντιπυρικές ζώνες σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε ευάλωτες περιοχές, να γίνει έγκαιρα καθαρισμός ειδικά των περιαστικών δασών και δασών που βρίσκονται πολύ κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες. Αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα. Την ίδια στιγμή θα προσπαθήσουμε μέσα από την ενίσχυση των αέριων μέσων να έχουμε μια συνεχή παρακολούθηση μέχρι να έρθουν αυτά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Και επίσης βάζουμε σε διαδικασία τη δημιουργία αυτού που ήδη ο Πρωθυπουργός εξήγηλε, το σώμα των δασοκομάντων, των δασοπυρεσβεστών, που πρέπει να είναι με βάση επιχειρησιακά σχέδια γύρω στους 500 και να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μεταφερθούν στην κρίσιμη περιοχή. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι και πρώτα-πρώτα πρέπει να είναι πυροσβέστες. Με το υπάρχον προσωπικό της πυροσβεστικής φαίνεται ότι δεν μπορούμε να έχουμε 100-120 και γι' αυτό τον λόγο έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα λεγόμενο pilot project, όπου θα είναι το πρώτο που θα γίνει στην Ελλάδα το επόμενο καλοκαίρι και θα μεταφερθούν πυροσβέστες ειδικοί στα δάση από τις χώρες τις πιο βόρειες, που έχουν έρθει ήδη στην Ελλάδα και έχουν μια εμπειρία από το προηγούμενο καλοκαίρι, για να μας ενισχύσουν στο θέμα της δασοπυρόσφαιρης. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω αυτό, γιατί αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αυτοί οι πυροσβέστες που θα μας έρθουν από βορειότερες χώρες, αυτοί θα έρχονται όταν τους χρειαζόμαστε ή θα είναι μόνιμα, θα έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα για τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου? Ακριβώς θίξατε το πιο κρίσιμο σημείο αυτού του pilot project, κύριε Ευγενίδη. Φάνηκε και το καλοκαίρι, αλλά και εκ της εμπειρίας μου ως Ευρωπαίου Επιτρόπου το είδα πολλές φορές, ότι η ενίσχυση, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που γίνεται από άλλα κράτη-μέλη, δυστυχώς καθυστερεί πολλές φορές. Και ειδικά στις πυρκαγιές, αντιλαμβάνεστε, μια καθυστέρηση, έστω και μικρή, μπορεί να αποβεί μοιραία. Όπως συνέβη και εδώ το καλοκαίρι. Λοιπόν, γι' αυτό θα υπάρχει το λεγόμενο prepositioning. Δηλαδή, θα τους φέρουμε τον Ιούλιο, θα είναι εδώ και θα είναι stand-by, θα γίνει και training, θα γίνουν και άλλα πράγματα. Όταν τους χρειαστούμε, με τα εργαλεία τους, με τις πυροσβεστικές μηχανές, με όλα αυτά, θα είναι έτοιμοι να δράσουν. Και οι άλλοι θα αντικατασταθούν για τον Αύγουστο, στους πιο κρίσιμους μήνες, μπορεί να πάει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Και αυτά, επειδή είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πληρωθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Το κόστος είναι μια σημαντική είδηση, νομίζω. Είναι μια σημαντικό. Σας λέω ότι θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλό, γιατί
θα μπορούν να γίνει το ανάποδο από τον νότο στο βορρά σε άλλες περιόδους όπου συναντούν άλλοι προβλήματα. Επίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υιοθέτησε ο Επίτροπος Λέναρσης αλλά και η DG ECHO και αυτό θα γίνει και είμαστε τώρα στη διαδικασία των λεπτομεριών, τα logistics, όλα αυτά να τα σκεφτούμε. Αλλά θα είναι πολύ ενισχυτικό. Βέβαια, όταν εμείς θα φτάσουμε στους δικούς μας 500 τατσοκομάντος, μέσα από, θα περάσουν από τα σχολεία, θα εκπαιδευτούν και στην Αμερική, γιατί υπάρχουν και κάποιες υποτροφίες που δόθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήδη φεύγουν σε λίγο οι πρώτοι 10 που θα είναι ο πυρήνας αυτής της τελέχωσης. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο όπου θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με μια νέα εμπειρία, με μια νέα γνώση όλες αυτές τις μεγάλες αστικές πυρκαγιές. Με αυτό που λέω, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, γιατί καμιά φορά λέγοντας αυτά υπάρχει μια παρεξήγηση, κύριε Ευγενίδη, και θέλω να το διευκρινίσω. Δεν υπάρχει προς Θεού καμία υποτίμηση των ηρωικών μας πυροσβεστών. Έχουμε ένα εξαιρετικό πυροσβεστικό σώμα με ανθρώπους που ξέρουν όντως να χειρίζονται πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχουν εντυπωσιαστεί οι Ευρωπαίοι πυροσβέστες με τους δικούς μας, αλλά υπάρχει έλλειμμα όταν βρισκόμαστε σε περιόδους μεγαφάγιας. Γι' αυτό γίνεται αυτό το project. Την ίδια στιγμή, επειδή κάποιοι εποχικοί πυροσβέστες που μας βοηθούν με ένα πάλι ηρωικό τρόπο τα καλοκαίρια, δεν σημαίνει ότι θα αγνοηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Θα συνεχίσουν με βάση τη σύμβαση που έχουν να βοηθούν το πυροσβεστικό σώμα και ενδεχομένως μέσα από αυτούς να δούμε κάποιους μέσα από τις κανονικές διαδικασίες που υπάρχουν στο δημόσιο να είναι μέρος των δασοκομάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ετοιμάζει η πυροσβεστική με τον Υφυπουργό κύριο Τουρνά, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για αυτό το θέμα και θα καταθέσουμε πρόταση και στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και στη Βουλή με απόλυτη διαφάνεια πώς θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Μου έχετε καλύψει τώρα για τα θέματα των εποχικών πυροσβεστών που το είχα να το ρωτήσω. Να μην το αφήσουμε, παρακαλώ, μία διευκρίνηση για το πώς θα είναι ενισχυμένα τα πτυτικά μας μέσα το καλοκαίρι. Ήδη ξεκινήσαμε τις διαδικασίες μέσα από το NSPA, είναι ένα agency του ΝΑΤΟ, για να αυξήσουμε ακριβώς τα air tractors, τα ελικόπτερα που χρειαζόμαστε. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε ένα ποσοστό περίπου 20% πιο μεγάλες δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες mega fires και θα είμαστε και λίγο πιο επικεντρωμένοι στο τι χρειαζόμαστε. Παραδείγματος χάρη είναι γνωστό ότι χρειαζόμαστε air tractors γιατί η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες πεδιάδες όπως είναι οι ρωσικές στέπες και όλα αυτά. Χρειαζόμαστε ειδικού τύπου ελικόπτερα και αεροπλάνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω και ένα καινούριο νέο που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Ήδη έχει υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του RescEU, αυτού της νέας δομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα γίνουν αγορές για όλα τα κράτη-μέλη νέων αεροπλάνων που θα ενταχθούν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Προστασίας. Είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση που γίνεται με μια εταιρεία καναδέζικη, η οποία θα αποδώσει στην Ελλάδα δύο από αυτά τα αεροπλάνα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από το RescEU και επίσης μέσα στην ίδια διαδικασία θα αγοραστούν και 5 άλλα αεροπλάνα που θα πληρωθούν από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Αυτά τα δύο αεροπλάνα που λέτε θα είναι μόνιμα σταθμευμένα στη χώρα μας? Βέβαια, 100% και απλώς τα δύο από αυτά θα είναι διαθέσιμα και για το RescEU. Έτσι κι αλλιώς εμείς, όταν χρειαστεί, η Ελλάδα πάντα ήταν από τις χώρες που επιδείκνυε τρομερή αλληλεγγύη σε περίπτωση που μια ευρωπαϊκή χώρα είχε ένα τέτοιο. Πάντα, επειδή εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα, είμαστε πάντα πολύ ξέρουμε τι είναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο θα αυξηθεί η δυνατότητά μας με 7 τέτοια αεροπλάνα. Αυτά πότε θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμα, αυτά τα 7 αεροπλάνα που λέτε? Όχι, είναι στη διάρκεια των χρόνων. Αλλά το πρώτο αεροπλάνο RescEU που θα έρθει στην Ευρώπη θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτό το κερδίσαμε μέσα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγμή, το επόμενο καλοκαίρι, υπάρχει ακόμη ένα pilot project στην Ελλάδα
όπου η Ελλάδα θα κριθεί ως το hub της Ανατολικής Μεσογείου, ο κόμβος. Εδώ θα έρθουν 1-2 ελικόπτερα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό που θα σταθμεύσουν στην Ελλάδα για όλο τον καλοκαίρι. Δηλαδή, ενισχύουμε το λεγόμενο safety net, ενισχύουμε το δίχτυ ασφάλειας της χώρας για τις πυρκαγιές και ταυτόχρονα γινόμαστε ευρωπαϊκός κόμβος σε όλη την περιοχή. Χωρίς να θέλω να σας κολακεύσω, δεν είναι στις προθέσεις μου, έχω την αίσθηση ότι η εμπειρία σας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στο πώς γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες βοηθά εν τέλει στο να έχουμε αποτελέσματα εφόσον πράγματι ευοδοθούν όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Επειδή όμως έχουμε λιγότερα από 4 λεπτά, όπως βλέπω στο ρολόι, και η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να διαρκεί πάρα πολλή ώρα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να καλύψουμε πολλές πτυχές. Θέλω να θίξουμε όμως ένα ζήτημα το οποίο έχω την αίσθηση ότι είναι παρεξηγημένο στον δημόσιο διάλογο. Επειδή είχαμε πολλές καταστροφές ιδιωτικών κατοικιών, επιχειρήσεων, καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ζώων κλπ. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο τίθεται και αφορά την ασφάλιση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Στην Ελλάδα η ίδια ασφάλιση στην πραγματικότητα αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι σε πολύ χαμηλό βαθμό και καλείται στη συνέχεια το κράτος να έρθει να αποζημιώσει και όχι εν όλο, όπως αποδεικνύεται, ό,τι χάθηκε στις καταστροφές. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτό το ζήτημα, για μια συζήτηση η οποία νομίζω αναπόδραστα θα ανοίξει το επόμενο διάστημα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γεννίδη, και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση, έστω και αν για κάποιους είναι συζήτηση που αποκτά, κατά την άποψή μου, ήχως κανένα λόγο, ιδεολογικό περιεχόμενο. Νομίζω ότι εάν δούμε τα στοιχεία και πόσα το κράτος αναγκάζεται να πληρώσει ως αποζημιώσεις φυσικών καταστροφών και πώς αυτό το κράτος θα αντέξει σε μια χώρα τόσο ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η έννοια της αντασφάλισης που την έχουν όλες οι χώρες του κόσμου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την Ελλάδα ίσως είναι και μια διέξοδος για τα δημόσια οικονομικά. Και θα πω το απλό, επειδή κάποια στιγμή δεν δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Αυτά τα λεφτά που πληρώνονται ως αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές αποκλειστικά και μόνο από το εθνικό προϋπολογισμό είναι λεφτά των φορολογουμένων. Εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή αυτά τα λεφτά, εάν ήταν αντασφαλισμένες αυτές οι περιουσίες, ενδεχομένως η μείωση του κόστους για το δημόσιο προϋπολογισμό να ήταν και πέραν του 50-60%, που σημαίνει θα πήγαινα στην παιδεία, στην υγεία, κάπου αλλού. Γι' αυτό αυτές τις νέες απόψεις που θα πω σε δύο λεπτά τώρα, πρέπει να τις δούμε ακριβώς με αυτή την ανοιχτοσύνη, με μια εντελώς προοδευτική ματιά, θα έλεγα. Τι σημαίνει? Κοίταξα λίγο το θέμα, διότι είχαμε και συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρόνια γύρω από αυτό το θέμα και με πικρία διαπίστωσα ότι στην Ελλάδα μόνο 15% των περιουσιών είναι ασφαλισμένο. Σας λέω ότι στην Κύπρο είναι γύρω στο 77% και στη Δυτική Ευρώπη κινείται από 75% με 80%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν ένα σπίτι καεί ή οτιδήποτε, δεν θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο αυτή την επιζημίωση, θα την πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Εάν είναι αξιόπιστη, μου λένε ότι πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το θέμα. Και εδώ είμαι σε μια επαφή και με την Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι ο regulator που ελέγχει τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό θέλει προσοχή, γιατί υπήρξαν παρατράγουδα σε προηγούμενα χρόνια. Αλλά με μια σωστή έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρείων σε αυτά, θα πρέπει να σκεφτούμε και να συζητήσουμε διάφορα συστήματα που υπάρχουν σε άλλες χώρες για να ευξηθεί ακριβώς η ασφαλιστική κάλυψη, η οποία... Μάλιστα. Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη σε άλλες χώρες γίνεται με ένα τριμερές σχήμα κράτος, ιδιώτης, ασφαλιστικές εταιρείες. Σε άλλες χώρες γίνεται μόνο μεταξύ ιδιώτη ασφαλιστικών εταιρεών. Κατά την άποψή μου, δεν είμαι ειδικός, έχει αναλογιστές που μπορούν να σκεφτούν αυτά τα πράγματα, το τριμερές σχήμα μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στην Ελλάδα. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι πού θα βοηθήσει όλο αυτό το σύστημα που θα στήσουμε εμείς με όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά μέσα? Θα βοηθήσει να παρακολουθούμε
μέσα από όλα αυτά τα συστήματα παρακολούθησης και τα καινούργια, θα ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, εσύ ο οποίος θέλει να χτίσεις ένα σπίτι στο δάσος, θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσεις δέντρα τα οποία είναι πολύ εύφλεκτα, και εδώ αυξάνεις το λεγόμενο risk assessment. Την ίδια στιγμή, όπως θα παρακολουθεί φωτογραφία με τον Κοπέρνικους ή με έναν air surveillance, θα μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να σου πει, κύριε, πρέπει κάθε χρόνο να καθαρίζεις την περιοχή γύρω από το σπίτι σου. Αυτό είναι το πορτογαλικό μοντέλο που θεωρείται πολύ σημαντικό και το κουβέντιασα περασμένη εβδομάδα στην Πορτογαλία, δηλαδή έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε και από άλλους, αλλά και να δώσουμε σε άλλους. Πιστεύω πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί θα είναι συζήτηση προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει και έχει ενδιαφέρον ότι την ανοίγουμε, έστω και σε φιλολογικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Αν είχα κοντρόλ, κύριε Υπουργέ, θα με είχαν πιέσει πάρα πολύ να κόψω και να πάω σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πάρα είχαμε πολύ. Την άκρο ενδιαφέρουσα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Με συγχωρείτε για το Σαρδάμ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλό απόγευμα.